Με σοκάρει αυτός ο ιδιωτελής ρεαλισμός που ακούω από νέο άνθρωπο. Δεν ξέρω, κύριε Κυρανάκη, αν έχετε υπόψη ότι η γενιά σας σήμερα μεταναστεύει και μεταναστεύουν επιστήμονες υψηλών προσόντων. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη ότι δεν μπορούν να ζήσουν και είναι ανασφάλιστοι. Εγώ να σας πω για τον χώρο των μηχανικών. 40.000 μηχανικοί, ο ένας στους τρεις είναι ανασφάλιστος. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι φορές έχουν αυξηθεί, έχουν γίνει δυσβάσταχτες. Και σήμερα γίνεται μάλιστα και μια συμβολική κατάληψη στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, που εξωθούνται στη μετανάστευση, να πληρώνουν αυτές τις εισφορές. Και συγχρόνως υπάρχει και το ΚΙΑΟ που απειλεί να τους πάρει και την περιουσία επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές, επειδή δεν έχουν δουλειά. Λοιπόν, ναι. Αυτά όλα, γιατί οι εκθέσεις ιδεών και αυτά τα ωραία. Σε δύο χρόνια θα γίνουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που ζούμε σήμερα και λέμε για ανθρωπιστική κρίση, ξεπερνάω αυτό. Έχει να κάνει και με το μέλλον της χώρας. Κανένα μέλλον δεν έχει μία χώρα όταν χάνει τον πλούτο της, που είναι οι νέοι επιστήμονες. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Κυρία Πέρκα, εδώ πουλάμε τον πλούτο μας τζάμπα. Τον χαρίζουμε. Και μου λέτε εσείς τώρα δεν ενδιαφερθούν για τους νέους. Και τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ακούω εκθέσεις ιδεών, ωραία σχέδια και προγράμματα, όταν ζούμε αυτό το πράγμα και κάθε ελληνική οικογένεια έχει πολύ σύντομα θα αποκτήσει ένα νέο μετανάστη στο εξωτερικό. Παλιά πηγαίνουν ως εργάτης και σήμερα πάνω ως φτηνό επιστημονικό δυναμικό. Εδώ θέλω την πρόταση συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να με βοηθήσετε λίγο σε κάποια σημεία που ενδεχομένως πολλοί δεν κατάλαβαν με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Το ευρώ δεν είναι φετίχ. Τελικά ευρώ ή δραχμή. Τι αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συντάξεις θα επιστρέψουν όταν κριθεί ότι δημοσιονομικά, σε ποια δημοσιονομικά πλαίσια βρισκόμεθα, τη συγκεκριμένη περίπτωση, και είδα ότι επίσης δεν μίλησε και για τα δώρα, για το 13ο, 14ο μισθό, τα θυμάστε τα δώρα κάποτε. Δεν περιέχει την αποκατάσταση, λέει, το πρόγραμμά μας με 13ο, 14ο μισθό. Να τα αφηνήσουμε λίγο αυτά. Όσο μπορώ, θα σας βοηθήσω. Ναι. Καταρχήν, να πούμε για το νόμισμα. Ναι. Αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες και με το οποίο συμφωνούμε και είναι και επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η οποιαδήποτε λύση σε αυτή την. Ψάχνουμε μέσα στο ευρώ. Θα κάνω όμως, θέλω να πω και κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ακούω αυτή την κουβέντα να επανέρχεται και να επανέρχεται και είστε μέσα από το ευρώ και είστε έξω από το ευρώ. Δεν υπάρχει και άλλη άποψη μέσα στο κόμμα. Εγώ θέλω να πω ότι σε ένα εσείς κόμμα. Εσείς την προκαλείτε όμως. Να σας πω, όχι. Υπάρχει μονταζιέρα και έχουμε κουραστεί. Θέλω να απαντήσω και εμένα, αν μου επιτρέψετε, και με έναν διαφορετικό τρόπο που θα πείσει ακριβώς για την πρότασή μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πιστικό για ένα κόμμα να έχει καταλήξει σε μία πρόταση αφού έχει απασχοληθεί και με την άλλη άποψη. Έχει εξετάσει τα δεδομένα. Έχουμε ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα εσωτερικά. Και καταλήξαμε περιστατωμένα ότι σήμερα ζητάμε τη λύση μέσα από το ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να μας διώξει από την Ευρωζώνη. Είμαστε συνιδιοκτήτες, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Από ένα κόμμα, από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θεωρούν δογματικά, χωρίς καμία ανάλυση και εξέταση άλλων παραμέτρων, ντε και καλά στο ευρώ. Θα καίγεται η κοινωνία, θα πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους, θα μεταναστεύουν οι πάντες, θα πουληθεί και η Ακρόπολη. Όχι, ναι, αλλά εμείς μέσα στο ευρώ. Λοιπόν, έχει μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν ακριβώς, αν θέλουν και όσοι προσέχουν, τι ακριβώς εννοούμε. Ναι, δηλαδή θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση που αν δεν οδηγήσει κάπου. Θα φύγουμε από το ευρώ. Εμείς καταρχήν λέμε ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τελεία. Μέχρι στιγμής καμία ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό συμφωνούμε. Το επόμενο βήμα. Έχουμε στοιχεία και από διεθνή φόρα αλλά και επιστήμονες κτλ. Ότι η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα προκαλέσει διάλυση της Ευρωζώνης. Το λέει η κυρία Μέρκελ. Το λέει η κυρία Μέρκελ. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Αυτό μας δίνει την πεποίθηση. Ότι η διαπραγμάτευση θα πάει καλά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν σε κάποιες θέσεις αυστηρής λιτότητας αυτό το φάντασμα του σκληρού νεοφιλελευθερισμού που εκφράζεται μέσα από το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, της Μέρκελ και το λοιπόν, θα υποχωρήσει ή όπως θέλει να έχει την Αγελάδα και την Αρμέγη και ο κύριος Τόμσεν. Αλλά και ο κύριος Σουέλ μας το είπαν. Θα υποχωρήσει αναγκαστικά. Δεν μπορεί να πάει εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης ενός κράτους μέλους και να πει ο λαός μου. Πεθαίνει, ο λαός μου ζητάει αυτό. Δηλαδή, θα ασκήσετε δηλαδή βέτο, για ποια Ευρώπη μιλάμε. Θα ασκήσετε το λεγόμενο βέτο που δικαιούται κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μέσα προκειμένου να πετύχουμε μια διαπραγμάτευση προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας. Η οποία δεν έχει γίνει, επαναλαμβάνω, και αυτό είναι το κρίσιμο ποτέ.
Μιλάνε από την ίδια μεριά του τραπεζιού. Ωραία, αυτό είναι η πρόθεσή σας, κυρία Πέρκα. Είναι η πρόθεσή μας και αρνητικό, έχει, είναι ρεαλιστική. Είναι ρεαλιστική, λοιπόν, πραγματικά. Ναι. Τι κάνουμε στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης. Γιατί πάντα σε μία πρόθεση, και εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλω οτιδήποτε να κάνω, αλλά δεν ξέρω αν εξαρτώμαι από κάποιον άλλο τι θα απαντήσει εκείνος. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Υπάρχει στρατηγική. Γιατί εκεί έρχεται ο κύριος Λαφαζάνης και λέει στον κύριο Τσίπρα: μα μην τους κοροϊδεύεις, διάβαζα τους διαλόγους. Θα πας στη δραχμή υποχρεωτικά. Δεν μπορείς, γιατί ούτως ή άλλως πας στους μισθούς των 200 ευρώ. Εκεί θέλω εγώ να φτάσω, στην επόμενη μέρα. Αν λοιπόν έχει εισπράξει ένα όχι ο κύριος Τσίπρας. Θα πούμε κι εμείς όχι. Θα πούμε κι εμείς όχι και θα πούμε για μας πρωτεύων είναι να σωθεί η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, η οικονομία της χώρας. Δηλαδή γυρίζουμε στην δραχμή. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση πιστέψτε με. Δεν λέω αυτό αναγκαστικά. Ναι. Πιστεύω. Αν πείτε όχι, μα η πρότασή μας είναι. Μπορεί να πούμε. Αν μας πείτε όχι. Θα σας πούμε κι εμείς όχι και θα ξαναμπούμε στο τραπέζι και επαναλαμβάνω ότι δεν συμφέρει τους εταίρους μας η έξοδος της Ελλάδας. Τι είπανε στον κύριο Παπανδρέου. Στον κύριο Παπανδρέου. Στην Νίκαια. Τι είπανε, δημοψήφισμα σπίτι σου. Ποιος Παπανδρέου είχε δεσμεύσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και εκείνη και η μεγάλη διαφορά. Αλλιώς συναλλάσσεται, διαπραγματεύεται ένας ηγέτης ο οποίος δεν έχει δεσμευτεί με υπογραφές, με μνημόνια και με άλλα που δεν θέλω να αναφέρω. Ο κ. Παπανδρέου είχε δεσμεύσεις. Όπως έχει σήμερα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να κάνει. Έχει υπογράψει. Γιατί εγώ θέλω να προχωρήσω για να πάμε και στον κ. Σκανδαλάκη και στον κ. Ψωμά. Αν σας πούν λοιπόν όχι, όπως επιμένουμε με τον Χρήστο, γιατί προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο έντιμο για τον ψηφοφόρο που θα πάει στην κάλπη. Βλέπω εδώ για τις συντάξεις, δεν δεσμεύεται ο κύριος Τσίπρας. Είπε θα δω τότε τα δημοσιονομικά στοιχεία. Δεν μπορώ να μιλώ για επιστροφή στη σύνταξη που όλος ο κόσμος έχει πλέον χάσει το 80% της σύνταξής του. Όχι σε όλα. Κοιτάξτε, δεν είμαι ο Χάρι Πότερ. Νομίζω ήταν πολύ καθαρό και είπε δεν κάνουμε παραχολογία. Ναι, δεν είμαι ο Χάρι Πότερ. Λέμε όμως ότι από την πρώτη μέρα ο κατώτατος μισθός θα επανέλθει. Όχι σε όλους. Ο πρώτα στους ιδιώτες και μετά στους δημόσιους. Θα διευκρίνησε πρώτα στους ιδιώτες και μετά στο δημόσιο. Ναι, μιλάω για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Οι συντάξεις. Επίσης, όλα οι άδικοι νόμοι που αφορούν και συντάξεις, απολύσεις κτλ. Θα πάρθουν πίσω, αφού είναι και αντισυνταγματικοί οι περισσότεροι. Αλλά θα επανέλθουν οι συντάξεις. Αν πάρθει πίσω νόμο. Ναι, βεβαίως. Ό,τι έγινε, ό,τι με βίαιο τρόπο πάρθηκε πίσω και με αντισυνταγματικούς νόμους. Εγώ, κυρία Πέρκα, βλέπω ένα παράθυρο εδώ. Λέει με βάση τα δημοσιονομικά, ο αρχηγός σας. Δεν είπε θα επανέλθουν με βάση τα δημοσιονομικά. Άρα, αυτό εννοεί και μια σταδιακή επαναφορά. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί να. Η καταστροφή που έχει συμβεί στη χώρα, σε 4 χρόνια έχουμε χάσει 50 δις του ΑΕΠ. Εννοείται ότι σε μία μέρα μπορεί να μην έχεις να επαναφέρεις τα πάντα. Γι' αυτό συγχρόνως, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρειαστεί έτσι να ασχοληθούμε. Το 13ο, 14ο συγχρόνως, αν δεν μπει μπρος, δεν μπορεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εδώ, σε αυτό θα έρθω. Αν δεν μπει μπροστά αυτό, και γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα των νέων επιστημόνων. Δεν πρέπει να κυλήσει η αγορά με μετρητό, κυρία Πέρκα. Βεβαίως. Γιατί λοιπόν δεν δεσμεύεται και για τα δώρα να ξαναγυρίσει πίσω το 13ο, 14ο μισθό. Γιατί δεν δεσμεύονται για τα δώρα. Είπαμε ότι Τσίπρας. Όλα θα επανέλθουν σε ένα βάθος χρόνου με βάση την παραγωγή, την συγκρότηση, τη ρευστότητα. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων. Ακούστε. Θα θυμάμαι, λέγεται με ένα άρθρο, με ένα νόμο, όλα θα επανέλθουν. Το μνημόνιο. Ξέρετε, το μνημόνιο πέρα, όσο φτάνεται στον προθάλαμο τη εξουσία, βάζει και πιο πολύ νερό στο κρασί του, να το θέσω έτσι. Πολύ ευγενικά. Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Εννοείται για την χρονική στιγμή που θα επαρθεί πίσω ο κάθε από τους 400 νόμους. Μα να σας πω και κάτι. Αν μείνει ένα χρόνο ακόμη η κυβέρνηση αυτή στην εξουσία, τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Πώς θα πάρουμε πίσω το ελληνικό, τι θα γίνει με όλα αυτά. Αυτό λέμε ότι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η αποκατάσταση των αδικιών. Πάω στον κύριο Ψωμά και στον κύριο Σκανδαλάκη. Λοιπόν. Πάλι με εκπλήσει ο νέος της παρέας. Πρώτον και κύριος, ό,τι αφορά την Φύρων, ο κύριος Σαμαράς είναι υπότροπος. Δεν μπορεί να μιλάει. Και αναφέρομαι στο πακέτο Πινέρο το 93, έτσι, που θα καθιέρωνε τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και σήμερα χρησιμοποιείται το όνομα Μακεδονία, έτσι, σε πάρα πολλά κράτη και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Έχει όλη την ευθύνη. Πρώτο είναι αυτό. Και γι' αυτό υποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία το 90. Λοιπόν, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Δεν μπορεί να μας σηκώνει το δάχτυλο. Αλλά εγώ θα πάω λίγο και παραπάνω, γιατί πραγματικά βλέπω αυτή την εποχή που ο κόσμος χάνεται. Ανοίγουν με αφορμή τις ευρωεκλογές και τα λοιπά, έτσι πρόχειρα τα εθνικά θέματα και τα λοιπά. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη στα πλαίσια. Θυμόμαστε πάντα προεκλογικά. Η ειρηνική επίλυση των διαφορών, στα πλαίσια του ΟΕΕ, όλα τα θέματα.
αλλά λίγο παρακαλώ πάρα πολύ τους πατριώτες, σε πολλά εισαγωγικά. Εσείς πάτε και ξεπουλάτε νησάκια για 100 χρόνια. Πείτε όλο το δημόσιο πλούτο. Σκοτώνετε την κοινωνία. Το επαναλαμβάνω, διώχνετε τους νέους. Χάνετε την κυριαρχία, δεν έχει κυριαρχία η χώρα. Έτσι χάνεται η κυριαρχία της χώρας. Έχει φύγει η πολιτική. Η πολιτική υπάρχει σε κάποιους απρόσωπους διεθνείς οργανισμούς. Ο λαός πάει και δουλεύει στις διεθνείς, στις παγκόσμιες βιομηχανικές γαλέρες. Και δίνουμε νησάκια για 99 χρόνια. Ξέρετε τι συμβάσει έχει υπογράψει. Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ ξέρει γιατί ο κύριος Κούλογλου, συνάδελφός σας, είναι υποψήφιος στον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε πολλή συζήτηση για τη δήλωση του αυτή με τη Μακεδονία. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, είχαμε τα προβλήματα εκεί με την ιστορία πάλι, με το δεύτερο αυτόν γκολ που βάλατε στη Θράκη, με την κυρία Σουλεϊμάν. Λοιπόν, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το Μακεδονικό? Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί λέμε εθνικά, τόσο δεν είναι ένα. Τόσο πολύ απλή, ξεκάθαρη και χιλιοϊπωμένη. Και είμαι και από τη Φλόρινα να το βάλω και στην κουβέντα κι αυτό. Ναι. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και είχαμε την ευκαιρία, θέλουμε να επανέλθει, να τελειώσει. Δηλαδή περίπου αυτό που έχει σήμερα ο κύριο Σεμάνα. Βεβαίως αυτό που έχει σήμερα. Αν τότε που επιμέναμε. Όχι την άποψη του 92. Μιλάμε για τα εθνικά θέματα, σε αυτά είναι ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάθε φορά επανέρχονται και επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Μία δήλωση του ένα και μία δήλωση του άλλου. Όχι, απλά το λέω γιατί ο κύριο Σαμαρά, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία υπουργό εξωτερικών, είχε αποκλείσει τη σύνθετη ονομασία και όλα αυτά. Όλα αυτά και έκανε δικό του κόμμα και πήγε λέγοντα. Και στα χρόνια αυτά που ακολούθησε, η Φίλιππ έχει καθιερωθεί σε πάρα πολλά κράτη με το όνομα Μακεδονία. Και αν δεν κάνω λάθο, έπεσε και η Νέα Δημοκρατία με την αποχώρηση του κύριου Σαμαρά. Λοιπόν, εγώ να κάνω και μια πρόταση. Ένα λεπτό, κύριε Ανάκη μου. Εγώ καταρχήν να θέσω το ερώτημα. Πιστεύει κανείς ότι όλο αυτό το πάρτι με τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς αφορούσε την ασφάλεια της χώρας? Σήμερα έχουμε και αποδείξει για τα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ένα. Δεύτερο. Για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Μια χώρα πρώτη στην ναυπηλεία. Ναι. Να μην λειτουργούν. Άλλο σκάνδαλο. Αυτό που έχει αποδειχθεί τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτό που έχει αποδειχθεί τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο. Η χώρα αυτή θα κάνει εισαγωγές. Η χώρα αυτή θα πληρώνει ένα απεχθές χρέος. Θα παράγει, θα εισάγει απ' έξω και εξοπλιστικά, οι μίζες κτλ. Ότι η παραγωγική βάση της χώρας έχει διαλυθεί με σχέδιο, λέω εγώ. Δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Και αυτό εξακολουθεί. Ωραία, αυτό το έχουμε επαναφέρει. Θα είναι ευρωβουλευτής. Ας πούμε ότι θα εκλεγείτε και θα είστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η γραμμή δικιά σας ποια θα είναι? Η δικιά μας θα είναι. Ξανανοίγουν, ξαναδουλεύουν. Προφανώς. Θα βρεθούν όλοι οι τρόποι. Θα πρέπει να εμπνευστεί και να βγει στην επιφάνεια. Έχετε. Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, οι παραγωγικές δυνάμεις, θα γίνουν συνέργειες. Δοθεί χρηματοδότηση. Οτιδήποτε αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας πρέπει να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση να παραχθεί πλούτος. Μόνο αυτή η λύση. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Στην πράξη θα γίνει. Στην πράξη πρέπει να λειτουργήσουν προφανώς τα ναυπηγεία. Πώς θα γίνει αυτό? Τι εννοείται πως θα γίνει? Προφανώς με σχέδιο αυτή τη στιγμή δεν είμαι και έτοιμη να σας απαντήσω ακριβώς. Υπάρχουν όμως επεξεργασίες. Δηλαδή θα αντιδράσετε και θα αντισταθείτε σε αυτό το. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να πω κάτι. Γιατί είναι κάτι. Εμείς θα πούμε, όχι, θέλουμε να τα λειτουργήσουμε και θα τα λειτουργήσουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αν κάνει κανείς μια βόλτα σε όλη την περιφέρεια, θα δει μονάδες βιομηχανικές που ρημάζουν, σχολάζουν σε περιουσία. Με μηχανολογικό εξοπλισμό που ρημάζει. Οι εργάτες και το προσωπικό όλο άνεργο στην περιοχή. Κουφάρια. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να επαναλειτουργήσουν. Εμείς επεξεργαζόμαστε. Επειδή πρέπει να κλείσω. Ο κύριος Κυριανάκης και κλείνει.